Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο φάκελος ΕΣΠΑ που έχει ανοίξει για τα καλά από τη νέα περιφερειακή αρχή εξελίσσεται σε ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της περίοδου αυτής, μια και η περιφέρεια πρέπει να κάνει άλματα για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο κίνδυνος αφορά περί τα 293 εκατομμύρια ευρώ και ήδη οι ενέργειες αναμόρφωσης έχουν ξεκινήσει. Με όριμες μελέτες να απουσιάζουν, ο Παναγιώτης Νίκας το είπε και το έκανε για 5 οδικά έργα που απεντάχθηκαν. Οι αναφορές του Παναγιώτη Νίκα δεν ήταν πυροτέχνημα. Είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έργα τα οποία πρέπει να απενταχθούν, διότι δεν είναι όριμα μελετητικά και κάποιος πρέπει να πάρει το κόστος και θα το πάρουμε εμείς. Η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα του ΕΣΠΑ στην Πελοπόννησο είναι πολύ δύσκολη. 293 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή είναι αναπορρόφητα. Έργα που έχουν ενταχθεί δεν προχωράνε γιατί δεν υπάρχουν όριμες μελέτες. Και τα 293 ευρώ είναι για έργα τα οποία πρέπει να ενταχθούν άμεσα. Άμεσα εννοώ μέχρι το 2021. Και δεν υπάρχουν μελέτες. Και πρέπει να εξευρεθούν. Και αν δεν γίνει αυτό, τα χρήματα θα τα πάρει η κεντρική κυβέρνηση. Θα είναι τραγωδία για την περιφέρειά μας, που αξίζει καλύτερα. Πράγματι, να χάσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ. Ο Παναγιώτης Νίκας το είπε και το έκανε. Και προς απένταξη οδηγήθηκαν 5 οδικά έργα που δεν είχαν την απαραίτητη οριμότητα. Συγκεκριμένα τα έργα που δεν εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΣΠΑ προς χρηματοδότηση είναι η βελτίωση του δρόμου Σπάρτης Γεθίου, παράκαμψη Χάνια Βασιλακίου, η βελτίωση και πρόσβαση προς πελασιμότητας περιοχής Σύστημου Κορίνθου, ο κόμβος Αρχαία Νεμαία Δερβενάκια Μικίνες, η βελτίωση Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη Μονεμβασιά, παράκαμψη Κισμού Βλαχιώτη και η κατασκευή τμήματος Αγία Ελεούς Αρκαδικούς στην Εθνική Οδό Άργος Ναύπλιο Θέατρο Επιδαύρου Παλαιά Επίδαυρος. Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, η απουσία όριμων μελετών με υποχρέωσε να υπογράψω σήμερα την απένταξη 5 μεγάλων οδικών έργων της περιφέρειας που είχαν υποβληθεί από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Πλέον θα εξελιχθεί μια προσπάθεια για να τύχουν εκ νέου της έγκρισης για ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. Θα πάμε εμείς σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, μια γενοκτονία που συντελείται στους δρόμους της χώρας μας. Τα περισσότερα θύματα είναι από τροχιά και μάλιστα θύματα ηλικίας 15 με 30 ετών. Ενώ στην Ελλάδα, που με τη Βούλα πια και με τα στοιχεία της Eurostat είμαστε πρώτοι στα ατυχήματα, έχουμε τον εξής τραγικό απολογισμό τα τελευταία 60 χρόνια. 130.000 νεκρούς, 350.000 ανάπηρους και 2 εκατομμύρια τραυματίες. Δραματικές και οδυνηρές διαπιστώσεις στη συνεδρία της Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια από τον Τάσο Μαρκουίζο. Είδε κατά νου ότι 87% των θανάτων συντελούνται με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα σε κατοικημένες περιοχές σε απόσταση περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Ορισμένες από τις χαρακτηριστικές επισημάνσεις που έκανε στη μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, ο οδηγός αγώνων και εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς Τάσος Μαρκουίζος, γνωστός ως Ιαβέρης, ενημερώνοντας τα μέλη της σχετικά με την οδική συμπεριφορά και προσπαθώντας να εξηγήσει το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα μας. Ο πιο επικίνδυνος λαός Ευρώπης. Πήραμε με βούλα. Προσέξτε, πήραμε με βούλα. Τι πήραμε με βούλα? Ότι συντελείται μία γενοκτονία, διότι τα θύματα είναι σχεδόν όλοι μεταξύ 15 και 30. Όταν είναι μεταξύ 15 και 30, σημαίνει ότι όταν κάποιος σε αυτήν την ηλικία ή χάνει τη ζωή του ή την καταστρέφει, δεν έχει προλάβει να κάνει παιδάκι. Άρα μιλάμε για μείωση πληθυσμού, μέσω γενοκτονίας που δεν την αναγνωρίζουμε και οδηγούμεθα σε ένα δημογραφικό. Τις διαστάσεις λοιπόν του τεράστιου αυτού προβλήματος προσπάθησε να παρουσιάσει με χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Τάσος Ιαβέρης. Ενός προβλήματος που ενώ θα έπρεπε η επίλυσή του να βρίσκεται σε άμεση προτεραιότητα, όπως όλοι το παραδέχτηκαν στην Επιτροπή, παραμένει άλυτο και χωρίς το απαιτούμενο ενδιαφέρον, παρότι οι συνέπειες του είναι οδυνηρές σε ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες. Άγνοια, υποβάθμιση των συνεπειών, απουσία σωστής και συστηματικής ενημέρωσης, μειωμένη πολιτική βούληση είναι ορισμένες από τις αιτίες που τονίστηκαν ιδιαίτερα. Τα τελευταία 60 χρόνια, λοιπόν, από σεισμούς έχουμε περίπου 250. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. 250 άτομα χάσαν τη ζωή τους. 250 ακόμα είναι οι άνθρωποι που είναι με πλημμύρες. Και το τρίτο είναι το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών, που είναι συνολικά στο ίδιο επίπεδο όταν. Η πιο ασήμαντη, η πιο ανώδυνη, η πιο ακίνδυνη, η πιο διασκεδαστική καθημερινή μας δραστηριότητα που δεν τη φοβόμαστε, έτσι, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε υπεράνω όλο, έχει 130 με 140 χιλιάδες νεκρούς. Δηλαδή μήπως εγώ παρανοήσει τελικά, αλήθεια σας λέω, που λέω ότι δεν μπορεί να συγκρίνω το 250 με το 130 με 140 χιλιάδες νεκρούς και 350 χιλιάδες ανάπηρους και 2 εκατομμύρια τραυματίες που το μέγιστο ποσοστό δεν έχουν προλάβει να κάνουν παιδιά. Άρα μιλάμε και για αγέννητους
που έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο. Αγέννητους. Ο Τάσος Γιαβέρης μίλησε ακόμη για την ανάγκη ενός νέου αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου με τσουκτερά πρόστιμα για αυτούς που εγκληματούν, είτε κάνοντας επικίνδυνες προσπεράσεις, είτε περνώντας με κόκκινο τα φανάρια, είτε οδηγώντας μεθυσμένοι ή με μεγάλες ταχύτητες. Η απώλειά του το απόγευμα, ποιο πρόστιμο. Βεβαίως θα πρέπει, γιατί δεν είναι αλλιώς. Αλλά όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι, δεν κοντοστέκεσαι μερικά δέκατα του δευτερολέπτου στη μισάνοιχτη πόρτα και να σκεφτείς πόσες αγκαλιές σε περιμένουν το απόγευμα, τότε κανένα μέτρο δεν πρόκειται να λύσει τίποτα. Πραγματικά συγκλονιστικά στοιχεία για μία ακόμη φορά στην ειδική αυτή επιτροπή. Μία επιτροπή στην οποία θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τα αποτελέσματα αλλά και τα συμπεράσματα. Ακούσαμε τη γενεκτονία που υφίσταται στους δρόμους για τους Έλληνες που είναι και με τη βούλα. Δυστυχώς, πρώτη στα τροχαία ατυχήματα. Πάμε να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας, που έχει να κάνει φυσικά με την κατάσταση γύρω από το ΕΣΠΑ και τα έργα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπέρισουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, τον κύριο Χαρή Βιτινιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους πολίτες της Πελοποννήσου. Κύριε Βιτινιώτη, στο κανάλι σας, ναι. Αναλαμβάνετε, καθήκοντα κι εσείς, σε μια, θα έλεγε κανείς, στιγμή στην οποία βρίσκεστε αντιμέτωποι και με μια κατάσταση στην Πελοπόννησο, η οποία δείχνει ότι τουλάχιστον για τα έργα του ΕΣΠΑ υπάρχει ζήτημα. Είναι έτσι, υπάρχει ζήτημα? Ακούστε, οι πρώτες ενδείξεις είναι πράγματι προς αυτή την κατεύθυνση. Χρησιμοποιήθηκε για ψηφοδερικούς λόγους που ο ήδη απελθόν περιφερειάρχης ξέρει ή και το περιβάλλον του μπορεί να ξέρει. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για μικρά έργα, ίσως ασήματα, και μάλιστα για έργα τα οποία δεν είναι σαν όρημα. Πότε δεν είναι ένα έργο όρημο? Όταν δεν έχει ολοκληρωμένη τη μελέτη, όταν οι επιμέρους εγκρίσεις δεν υπάρχουν, όταν δεν έχει απευθείας λειτουργήσει το σύστημα των επιτροπών που χαρακτηρίζουν το έργο και το εντάσσει. Φαινόμενα λοιπόν τέτοια είναι σίγουρα έχουν γίνει. Αυτά θα πρέπει να εξετάσουμε στο άμεσο μέλλον και είναι προτεραιότητά μας. Μην ξεχνάτε ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, όταν ο κύριος Νίκας τοποθέτησε του 6 αντιπεριφερειάρχες θεματικούς, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι ότι υπάρχουν αδιάθετα πάνω από 200-293, αν θυμάμαι καλά είπε, εκατομμύρια, τα οποία ήδη έπρεπε να είχαν περάσει στην υπηρεσία των πολιτών, σε έργα και σε θέματα τα οποία αφορούν γενικότερα την πολιτιστική, την οικονομική, την όποια τέλος πάντων αναβάθμιση της Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη υστέρηση στην κίνηση αυτών των χρημάτων, που ήταν χρήματα τα οποία υπάρχουν και μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική εικόνα για την Πελοποννήσου. Ξεκαθαρίζουμε ένα σημείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι υπήρξαν 5 συγκεκριμένες απεντάξεις οδικά έργα, ότι τα έργα αυτά δεν είχαν όριμες μελέτες και θα γίνει προσπάθεια να επαναενταχθούν ξανά. Οι προσπάθειες να επανενταχθούν τα έργα είναι προτεραιότητά μας. Δηλαδή δεν μπορούμε, επειδή τυχόν δεν είχε μια ολοκληρωμένη μελέτη ή δεν είχε κάτι και το οποίο μπορεί να διορθωθεί, και δεν υπάρχει λόγος να απενταχθεί ένα τέτοιο έργο, οποιοδήποτε έργο, και κυρίως οι οδικοί άξονες που τους ξέρετε λίγο πολύ κι εσείς. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι όταν δεν μπορεί να παραμείνει στην λίστα των έργων του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και κάτι τελευταίο, η κατεύθυνση θα είναι μεγάλα έργα και αναπτυξιακά έργα, φαντάζομαι, για την Πελοπόννησο. Είναι γεγονός πάλι, έχει κοινολογηθεί προς κάθε κατεύθυνση, ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή σκορπούσε πολλά χρήματα, τα οποία ήταν χρήματα για έργα που είχαν ψηφοθυρικό χαρακτήρα. Ήταν μικρά. Οι υπηρεσίες είχαν απασχοληθεί, είχαν χάσιμο χρόνο για την σύνταξη των μελετών και των φακέλων, πάρα πολλά τέτοια έργα, και το αποτέλεσμα δεν έγινε ορατό. Ο κόσμος ξέρει ότι το έργο το οποίο έπρεπε να έχει επιτελέσει η Περιφερειακή Αρχή θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Τα έργα τα οποία φτιαχτήκανε για τους λόγους που είπα προηγουμένως δεν απέδωσαν τελικά το αναμενόμενο αποτέλεσμα για την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Το κατάλαβε ο κόσμος και γι' αυτό αποφάσισε κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό είναι μεγάλα έργα, αναπτυξιακά έργα,
που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλης της Πελοποννήσου. Και φαντάζομαι να μην χαθεί χρόνος, που είναι και το κρίσιμο ζήτημα, γιατί πλέον παίζουμε και με το ρολόι. Παίζουμε όχι μόνο με το ρολόι, με τα δευτερόλεπτα. Παράδειγμα, σήμερα αναφέρθηκα κάπου αλλού σε άλλα μέσα, μου είπανε γιατί άραγε χρειάστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών να αλλάξει τον νόμο της απλής αναλογικής, όχι ακριβώς των απλής αναλογικής, αλλά να διορθώσει τον κλεισθένη για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, και είπα ότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, διότι θα μπορούσαμε βεβαίως, αν είχαμε χρόνο μπροστά μας, να μείνουμε στην διαχείριση για 5, για 6, για 8 μήνες και να δούμε τις πράγματα, τα προβλήματα αυτής της περιβόητης απλής αναλογικής. Όμως η κυβερνησιμότητα ήταν κατεπήγον θέμα και έτσι το αντιμετώπισε η κεντρική εξουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Να μου είσαι καλά. Καλησπέρα. Πάμε τώρα στον χώρο της υγείας. Την εικόνα του Εθνικού Συστήματος παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κεκίλιας κατά την πρώτη του συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο, παραθέτοντας πλήθος στοιχείων, τα οποία, όπως επεσημάνε, δόθηκαν από τους διοικητές των νοσοκομείων και των υγειονομικών περιφερειών κατόπιν ετύπωνα του Υπουργείου. Ο κ. Κεκίλιας επέδειξε χωρίς φλιαρίες αλλά και κατηγορώς τους προκατόχους του ότι το σύστημα δημόσιας υγείας νοσεί και μάλιστα σοβαρά. Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την κατάσταση που παρέλαβε από την απελθούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης μίλησαν για αδιαλειμμένη δημόσια υγεία και επεσήμαναν ότι το σύστημα νοσεί τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στην οικονομική του διαχείριση. Διαβεβαίωσαν δε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να αφήσει τα νοσοκομεία να βουλιάξουν. Το σύστημα υγείας ταλαιπωρεί τους ασθενείς, ταλαιπωρεί τους πολίτες. Είναι η πρώτη προτεραιότητα για μας. Οι ευπαθείς ομάδες, η μεγάλη μάζα του πληθυσμού, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος προστρέχει στον ΕΟΠΗ σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ και ζητάει βοήθεια. Κάνοντας την ακτινογραφία του ΕΣΥ, οι κύριοι Κικίλιας και Κοντοζαμάνης σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι οι χιλιάδες προσλήψεις που εξήγηλε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ έγιναν χωρίς σχεδιασμό, ενώ δεν κάλυπταν ούτε τις ανάγκες του ΕΣΥ. Το πρώτο και μόνο μέλημά μας είναι να υπηρετήσουμε τις ευπαθείς ομάδες, να υπηρετήσουμε τους πολίτες, να βοηθήσουμε να βελτιωθούν ποιοτικά οι δείκτες της υγείας. Τόνισαν δε πως παρατηρείται υποστελέχωση λογιστηρίων στα νοσοκομεία, παρατηρείται απουσία ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ οι ισολογισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Ενδεικτικά, το 2018, 85 από τα 118 νοσοκομεία δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό. Υπάρχουν 100 με 150 εκατομμύρια επιπρόσθετες οικονομικές εκκρεμότητες των νοσοκομείων. Προς το παρόν, λέω προς διερεύνη. Όσο για το ΕΚΑΒ, τόνισαν ότι κάθε μέρα κυκλοφορούν 70 λιγότερα ασθενοφόρα από όσο θα έπρεπε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σημαδεμένη στη ζωή της πόλης Καλαμάτας σημερινή ημέρα και η ανάμνησή της μας γυρνά πίσω 33 χρόνια, στο 1986, όπου τα 6,2 ρίκτερ χτυπούν και σκορπούν τον Όλεθρο. Οι εικόνες που συγκλονίζουν, που σκορπούν απεριόριστο πόνο και οδύνη, με τους πολίτες να βρίσκουν δυνάμεις και να προχωρούν σε μια νέα αρχή. 22 νεκροί, περισσότεροι από 300 τραυματίες. Το 70% των κτηρίων κρίνονται ακατάλληλοι. Το 20% των κτηρίων κρίνονται κατά δαφιστέα. Οδύνη χωρίς τέλος, μετά το χτύπημα του φωνικού εγκέλαδου 33 χρόνια πριν. 8 και 23 πρώτα λεπτά, βράδυ Σαββάτου. Στην Καλαμάτα ακούγεται ένα δυνατό βουητό. Όσοι έχουν θέα στο βουνό Καλάθι το βλέπουν να ανασηκώνεται. Είδα πίσω το βουνό που γκρεμιζόταν, ένα τεράστιο βουνό από σκόνη είχε σχηματιστεί. Και αμέσως η σκέψη μου που έγινε ήταν ότι η πόλη μου καταγκρεμίστηκε. Ολόκληρος ο νομός Μεσσηνίας τραντάζεται από το ανελαίητο χτύπημα του εγκέλαδου. Μέγεθος 6,2 ρίχτερ. Επίκεντρο ο Μεσσηνιακός κόλπος. Και ξαφνικά αντικρίζω μια πόλη η οποία ήταν τυλιγμένη πια στο σκοτάδι. Ένας κουρνιαχτός από σκόνη την είχε κατακλείσει. Και η πρώτη μου αντίδραση, ευτυχώς, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν για μένα λυτρωτικό, ήταν ότι έπαθα αμνησία. Την επόμενη μέρα η Καλαμάτα μοιάζει με βομβαρδισμένη πόλη. Η πόλη της Καλαμάτας δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μηχανή του χρόνου μεταφέρει τα σημάδια ενός σεισμού που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη φυσιογνωμία και την ζωή της πόλης. Οι τραυματίες δεν χωρούν στο νοσοκομείο και τοποθετούνται κρεβάτια στο προάβλιο.
Δημιουργούνται 30 καταβλισμοί. Φιλοξενούν όλους τους κατοίκους που φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους. Το ελαιοχώρι εκενώνεται. Καταραίουν 117 από τα 126 σπίτια του χωριού. Ο απολογισμός είναι δραματικός. 22 νεκροί, 300 τραυματίες, 16.000 οικογένειες μένουν στο δρόμο. Το 20% των κτηρίων κρίνονται κατεδαφιστέα. Οι υλικές ζημιές υπολογίζονται σε 40 δισεκατομμύρια δραχμές. Σε αυτό το πλαίσιο μένουμε, καθώς σήμερα στο Μνημείο των Θυμάτων από τους σεισμούς στην Καλαμάτα τελέσει Τρισάγιο. Όλοι με τις μνήμες ζωντανές από τον παρελθόν και όλοι με το βλέμμα στο μέλλον και την προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής στην καλύτερη δυνατή οργάνωση και προετοιμασία. Εκπρόσωποι φορέων και αρχών της πόλης Καλαμάτας ήταν όλοι εκεί, σε μια στιγμή που έφερε ξανά στο προσκήνιο τις μνήμες του παρελθόντος και το βλέμμα ήταν στραμμένο στο μέλλον. Στη συμβολή των οδών Νέδωτος και Κροντήρη, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων των σεισμών, τελέστη Τρισάγιο για την ανάβαυση των ψυχών των θυμάτων. Στην κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1986, η Καλαμάτα χτυπήθηκε από ένα καταστροφικό σεισμό πριν από 33 χρόνια, στις 8:22 μετά μεσημβρίας. Ένα καταστροφικό σεισμό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν ζωή τους 22 άνθρωποι, να τραυματιστούν σοβαρά περισσότεροι από 80, να κατεδαφιστούν 4 πολυκατοικίες και να κρυθούν κατεδαφιστία περισσότερα από 5.000 ακίνητα. Επίσης, να καταστραφεί ολοσχερός το ελαιοχώρι, να πάθει σημαντικές ζημιές η Βέργα, ο Άρης, η Πολιανή, η Νέδουσα, η Αλαγωνία. Η πόλη μας αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα. Χάρη όμως στις άοκνες προσπάθειες του τότε Δημάρχου Σταύρου Μπένου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Πολιτείας, των Πυροσβεστών, των Εθελοντών και των Επιτροπών που συγκροτήθηκαν, η πόλη μας βρήκε πάλι το ρυθμό της, ξαναχτίστηκε και έγινε καλύτερη. Ο σεισμός της Καλαμάτας είχε ως αποτέλεσμα η πολιτεία να επαναπροσδιορίσει τη θέση σε ένα τέτοιο φαινομένο και να τεθεί εκ νέου ο αντισεισμικός κανονισμός στη χώρα μας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να θυμόμαστε αυτές τις δύσκολες στιγμές, διότι ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται και θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Αιωνία η μνήμη των 22 ανθρώπων που χάσαμε στους σεισμούς της 13 Σεπτεμβρίου 1986 πριν από 33 χρόνια. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στον χώρο της υγείας, εκεί όπου υπάρχουν πολύ καλά νέα σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που φτάνει προς το τέλος, θα έλεγε κανείς, και ανάβει το πράσινο φως για την δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πολύ μεγάλου πάρκου στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Γιώργος Μπέζος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι τα νέα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την προσπάθεια και θέλω να μας πείτε έτσι και το τι σηματοδοτεί αυτή η προσπάθεια. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης μιας πολύμηνης προσπάθειας των στελεχών του νοσοκομείου να οριμάσουν και να εντάξουν στο κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ ένα μεγάλο έργο που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση πόρων για το νοσοκομείο Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα έργο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει κυρίως ένα από τα υποέργα του είναι η εγκατάσταση σε όλο το προαύριο χώρο του νοσοκομείου, στέγαση και πάνω στα στέγαστρα τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύως περίπου του 1 ΜΒ. Θα έλεγα για να γινόμαστε και πιο κατανοητοί ότι είναι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο που υλοποιεί ως έργο δημόσια υπηρεσία προς όφελός της. Είναι μια μεγάλη μέρα για το νοσοκομείο, πραγματικά ένα καινοτόμο έργο. Αρκετό καιρό τώρα, με εκατοντάδες ώρες δουλειάς μαζί με τους συνεργάτες μου, σχεδιάζαμε αυτή την προσπάθεια, αυτή την πρόταση.
Σήμερα, εχθές συγκεκριμένα, η ειδική γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης έβαλε την τελική υπογραφή και από την Δευτέρα ξεκινάμε, μιας και το νοσοκομείο έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης, την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. Άρα ξεκινάνε γρήγορα οι διαδικασίες, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Σαφέστατα, δεν έχουμε ούτε μέρα χάσιμο. Το έργο, πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε για ΕΣΠΑ, όπου όπως γνωρίζετε και εσείς υπάρχουν σφιχτά χρονοδιαγράμματα που πρέπει να είστε συνεπείς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πάντα της απένταξης. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, πρέπει το συντομότερο δυνατό να υλοποιηθούν όλα τα ΕΠΟ έργα. Μιλάμε για κοινοτικά χρήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ. Επειδή αναφέρεστε σε κοινοτικά χρήματα, και επιτρέψτε μου λίγο να σταθώ σε αυτό, με αφορμή και το πρώτο θέμα της ενημέρωσης, το νοσοκομείο Καλαμάτας έχει όρημα έργα ή θα δούμε μια διαδικασία απένταξης και εδώ σε ορισμένες προτάσεις? Για το συγκεκριμένο που μιλάμε, η ένταξη έγινε γιατί το έργο είναι οριμότατο. Το νοσοκομείο Καλαμάτας σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ συνεπής. Δεν παίζουμε με κοινοτικά χρήματα και το έχουμε αποδείξει αυτό στο παρελθόν. Αλλά σας ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλε για το ερώτημα, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία, μιας και εγώ άκουσα το δελτίο σας νωρίτερα, να πω ότι το νοσοκομείο Καλαμάτας πριν από 3 μήνες έλαβε και την άδεια οικοδομής, εκδόθηκε η άδεια οικοδομής για την προσήκη ενός ορόφου 1.000 τετραγωνικών πάνω από την ψυχιατρική κλινική και για τη δημιουργία δύο νέων ιατρικών τμήματων. Και βέβαια, λοιπόν, είμαι σαφέστατο στο ερώτημά σας, και βέβαια έχουμε όριμο έργο που μιλάμε για την προσήκη των 1.000 τετραγωνικών, και να σας πω και μια είδηση, την ερχόμενη εβδομάδα έχει οριστεί συνάντηση με τον νέο μας Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, προκειμένου να του θέσω αυτό το ζήτημα, μιας και από τη μια μιλάμε για απεντάσεις λόγω της έλλειψης όριμων έργων και από την άλλη το νοσοκομείο Καλαμάτας διαθέτει ένα οριμότατο έργο για ένα πάρα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο του νοσοκομείου μας. Μιλάμε για την προσθήκη ορόφου 1.000 τετραγωνικών, με απλά λόγια, τη δημιουργία 2 νέων ιατρικών τμήματων στο νοσοκομείο μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να τα περιμένουμε αυτά τα νέα την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Yeah. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Το θέμα της διαμεσολάβησης είναι εκείνο που απασχολεί μεταξύ άλλων την δικηγορική κοινότητα την περίοδο αυτή. Μάλιστα, δεν αποκλείεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων οι σύλλογοι των δικηγόρων να λάβουν απόφαση για αποχή. Την αντίθεσή της επιβεβαιώσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος στην υποχρεωτική υπαγωγή διαφορών στην διαμεσολάβηση. Υπάρχει ένας θεσμός διαμεσολάβησης, ο οποίος υφίσταται και μέχρι τώρα είναι προαιρετικός. Και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή προσπαθεί αυτόν τον θεσμό να το κάνει υποχρεωτικό. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να ήταν υποχρεωτικός θεσμός διαμεσολάβησης, όμως υπάρχει και το θέμα του κόστους και το θέμα του φυσικού δικαστή. Δεν μπορεί δηλαδή να υποκαθίσταται ο φυσικός δικαστής. Ένας πολίτης ο οποίος θέλει να ζητήσει παροχή ενόμου προστασίας θέλει να απευθυνθεί στο δικαστήριο. Θέλει να απευθυνθεί στο φυσικό δικαστή, δεν θέλει ενδιάμεσες συμφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όπως σας λέω δεν θα ήταν και τόσο πολύ επώδυνο εάν δεν είχε κάποιο κόστος. Αυτό το κόστος το επιβαρύνεται ο πολίτης πάλι. Δηλαδή θέλει να πειραματιστεί η κυβέρνηση ότι η κάθε κυβέρνηση, έτσι και η προηγούμενη και η τωρινή, ότι θα απαλλαγούν τα δικαστήρια από κάποιες υποθέσεις, ότι δεν θέλει να απασχολεί πολλούς δικαστές και προσπαθεί κάποιες υποθέσεις να μην φτάσουν στο δικαστήριο. Καμία αντίρρηση, μην φτάσω στο δικαστήριο, απλά όταν θέλετε εσείς να σας κάνω εγώ μια αγωγή, θα πρέπει να πληρώσετε μια διαδικασία παραπάνω για να φτάσετε στο δικαστήριο. Αυτό είναι το θέμα, ότι πάλι πέφτει στον πολίτη το βάρος. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση νομοθετήσει στην υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, τότε ο δικηγορικός κόσμος θα κατέλθει πανελλαδικά σε 48 ώρια αποχή από τα καθήκοντά του και παράλληλα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Μια δεύτερη γραμμή θα ήταν να πάνε οι υποθέσεις του πολυμελούς, αυτές που έχουν πολύ μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, να πάνε στη διαμεσολάβηση. Αλλά να μην πηγαίνουν όλες οι υποθέσεις στη διαμεσολάβηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη εξέλιξη που έχουμε από την φωτιά στην Ανδρίτσανα.
Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, συνάδελφος Ράνια Τζαβάρα από την ΟΡΤ. Καλησπέρα, Ράνια. Καλησπέρα, Θέμη. Ακριβώς δυσάρεστη εξέλιξη είχε αυτή η πυρκαγιά σήμερα. Είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ένας 56χρονος κάτοικος της Καλλιθέας. Είναι ορεινό χωριό στο Δήμο Αρδίτσινας Κρεσθένων. Ο οποίος προσπάθησε μαζί με κάποιους άλλους κατοίκους, βλέποντας την φωτιά να απειλεί τα σπίτια τους, γιατί η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαράδραχες παρυφές του χωριού. Αλλά ο αέρας την έκανε να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα. Οπότε έβλεπαν τη φωτιά να φτάνει στα πρώτα σπίτια και πήραν ό,τι βρήκαν, ό,τι μέσο βρήκαν μπροστά τους για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες για την κατάσβεση. Ο άνθρωπος εισέπνευσε προφανώς πάρα πολύ καπνό, λιποθύμησε, τον έβγαλαν λιπόθυμο από το μέτωπο της πυρκαγιάς, μεταφέρθηκε με αγροτικό αυτοκίνητο στο πλησιέστερο κέντρο υγείας Κρεσθένων, αλλά εξέπνευσε. Εικάζεται ότι ενδεχομένως να έχει και προβλήματα υγείας, οπότε κάτι, η ψυχολογία του, το άγχος του για την φωτιά, κάτι τα προβλήματα υγείας του αφαίρεσαν τη ζωή. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη όπως και να το κάνουμε. Και νομίζω ότι... όσον αφορά την πυρκαγιά... Ήταν δύσκολη η πυρκαγιά λόγω των ανέμων, όπως προείπα, αλλά ευτυχώς έφτασαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Και πεζοπόρα τμήματα και πάρα πολλοί πυροσβέστες και αυτοκίνητα του Δήμου υδροφόρησαν όλη την ώρα εκεί. Κατάφεραν να τη μαζέψουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια. Τα οικόπεδα που κάηκαν είναι ακριβώς μπροστά σε αυλές σπιτιών. Αλλά απεφεύθησαν τα χειρότερα. Αργά το απόγευμα την οριοθέτησαν. Να πούμε ακόμα μια φορά ότι μπορεί να τελείωσει το καλοκαίρι ημερολογιακά. Δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδο. Η περίοδο συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο επειδή είναι δυνατή άνεμη αυτή την περίοδο. Και καλά κάνει και το επισημώνει, γιατί αύριο η Πελοπόννησος είναι στο κόκκινο κυριολεκτικά με βόδο και του ανέμου που θα επικρατήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ράνια. Καλή συνέχεια. Παράταση, όπως αναμενόταν, δόθηκε για την υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο. Η παράταση αφορά πολλές περιοχές όπου η διαδικασία εξελίσσεται. Σε ό,τι αφορά τις υποκτηματογράφηση περιοχές περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας, νέα καταληκτική ημερομηνία είναι 29 Νοεμβρίου. Νέα παράταση έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το κτηματολόγιο, ανακοινώνοντας παράλληλα τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες. Με απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου, δίνονται παρατάσεις που αφορούν κατοίκους ημεδαπής και αλλοδαπής. Σε ό,τι αφορά περιοχές της Πελοποννήσου, έως 31 Οκτωβρίου δόθηκε παράταση για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Έως την 29 Νοεμβρίου η παράταση που δόθηκε για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Επίσης, 29 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και για τις περιοχές των υπολείπων των περιφερειακών ενωτήτων Κορινθίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Δημαρχείο της Καλαμάτας υπό τον Θανάση Βασιλόπουλο για διατηρητέα και επικίνδυνα κτίρια. Παράλληλα, όπως ο ίδιος ενημέρωσε, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει πανέλεγχος όλων των σχολικών μονάδων. Τα διατηρητέα αλλά και κτίρια που γενικότερα χρήζουν άμεσης επισκευής βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Με την ευθύνη για την κατάστασή τους να βαραίνει τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος πιέζει στην κατεύθυνση της άρσης επικινδυνότητας σε ορισμένα από αυτά, προκειμένου να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Ναι, σήμερα το πρωί είχα μια σύσκεψη στο γραφείο μου που συζητήσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα με την Οικονομική Επιτροπή και με την Τεχνική Υπηρεσία, το πώς θα διασφαλίσουμε το να μην συμβούν ατυχήματα. Ναι, πραγματικά είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα στηθούν οι σκαλοσσές και οτιδήποτε απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί από κάτω ο κόσμος και να μην έχουμε ατυχήματα. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε βέβαια τους πολίτες να επισκευάσουν τη διατηρητεία τους. Τους πιέζουμε όμως μέσα από τις κατευθύνσεις που δίνουμε ότι αν δεν τα επισκευάσουν, αν δεν διασφαλίσουν τον κόσμο, θα υπάρχουν τα ανάλογα πρόστιμα. Ευθύνες οι οποίες θα αναλάβουν αυτοί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, το όλο ζήτημα προφανώς αγγίζει κεντρικά και το κράτος. Προφανώς η πολιτεία θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα και ενδεχομένως να επιδοτηθεί μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή ανακαίνιση, αναβάθμιση των διατηρητών στην πόλη μας. Τέλος, όπως σημείωσε ο κύριος Βασιλόπουλος, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα. Τα σχολεία έχουν ελεγχθεί και θα ξαναελεγχθούν πάλι. Είναι καιρός να ξαναελέξουμε. Είχαν ελεγχθεί προπενταετία στα σχολεία. Υπάρχουν οι πιστοποιήσεις τότε ότι είναι όλα κατάλληλα. Τώρα όμως νομίζω είναι καιρός και θα γίνεται επόμενο διάστημα αυτό.
Η υπόθεση απορρίμματα έχει ανοίξει ξανά και αισιοδοξία υπάρχει στους Δήμους προκειμένου να αλλάξει ταχύτητα και να τρέξει γρήγορα η κεντρική διαχείριση. Παράλληλα, η ικανοποίηση υπάρχει και από την τελευταία συνεδρία του Φορέα Διαχείρισης Τελειών Αποβλήτων και τη συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης, με τον Δημήτρη Κοστούρο, να μιλά για αυτό το θέμα στην τηλεόραση Best. Θα αποφύγω, όπως κάνω πάντα, το να μιλήσω για χρονοδιαγράμματα στην Ελλάδα του 2019. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται τεράστιος αγώνας από την πλευρά των Δήμων και συγκεκριμένα του Φορέα Διαχείρισης Τελειών Αποβλήτων τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μέσα από πολλές δυσκολίες στη λύση που δεν είναι άλλη από την κεντρική διαχείριση. Και ειλικρινά είμαι χαρούμενος, γιατί πλέον έχουν αρχίσει όλοι και το καταλαβαίνουν, ότι υπάρχουν τα κομμάτια που λέγονται ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση και όλα τα ρεύματα που μπορούμε να μαζεύουμε αντικείμενα ή να διαχωρίζουμε τα απορρίμματά μας. Όμως υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο ουδής μπορεί να διαχειριστεί εκτός από την κεντρική διαχείριση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Γραφάκου, ήταν πολύ ελπιδοφόρα. Δείχνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να κάνει τα βήματα που χρειάζονται, έτσι ώστε και στη μία πλευρά που είναι η κεντρική διαχείριση να προχωρήσουμε τάχιστα. Όχι απλά έχουμε καθυστερήσει, μην τρελαθούμε, έχουμε μείνει δεκαετίες πίσω. Και απ' την άλλη, να είμαστε πολύ ρεαλιστές σε αυτό που λέγεται ανακύκλωση πλέον και κομποστοποίηση. Δεν μπορεί να έχουμε 15 ρεύματα, μπορούμε να βαδίσουμε με 2, το πολύ 3 κάδους και να είμαστε έτοιμοι. Το κράτος εκεί πρέπει να σταθεί αρρωγός σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις και έδειξε τη διάθεσή του. Ήταν πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό που μας παρουσίασε και νομίζω ότι το έκανε και σε ανθρώπους που και το πρόβλημα ξέρουν, αλλά και έχουν δείξει ότι έχουν τη διάθεση, πέρα από πολιτικά κόστη και δυσκολίες, να φτάσουν στις λύσεις. Νομίζω ότι τα τοπικά σχέδια διαχείρισης μαζί με τον περιφερειακό σχεδιασμό, μαζί με τον εθνικό σχεδιασμό, πρέπει να είναι πολύ ρεαλιστικότατα, να είναι με συγκεκριμένους όρους, να πολύ εύκολα να διαβάζονται και να συγκοινωνούν μεταξύ τους και να επικοινωνούν. Νομίζω ότι ο Γενικός το έχει πάρα πολύ καλά πια στο θέμα. Πρέπει να προστατευτούν πάρα πολλά πράγματα. Το φαινόμενο του bullying στα σχολεία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στην ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική ή σωματική επίθεση, εκφοβισμό ενός συνήθως σωματικά ισχυρότερου μαθητή από έναν αδύναμο. Σε έναν πιο αδύναμο, οι συνέπειες του φαινομένου άμεσες αλλά και μακροχρονίες, κυρίως στον ψυχολογικό τομέα. Ο σχολικός εκφοβισμός έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως κατόπιν εορτής, όταν ένα παιδί από τα χιλιάδες περιστατικά καταλήγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί έχει τραγική έκβαση. Κι όμως η ψυχολογική και η σωματική κακοποίηση είναι καθημερινή τραγωδία από εκείνες που σημαδεύουν τις ψυχές και τα σώματα για όλη τη ζωή. Δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο ούτε καν σύγχρονο. Είναι σύμπτωμα της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Επειδή το φαινόμενο του bullying είναι τεράστιο και δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια μεριά, ούτε να πούμε ότι πρέπει να κάνεις αυτό, το κυριότερο είναι οι γονείς να έχουν γενικότερα καλή επικοινωνιακή σχέση με τα παιδιά. Τι εννοώ με αυτό? Αν έχω καλή επικοινωνιακή σχέση με το παιδί μου, είναι και σε θέση να έρθει να μου αναφέρει αν κάτι το ενόχλησε ή το δυσαρέστησε. Από εκεί και πέρα κάνω μια κουβέντα με το παιδί και αναλόγως, αν κρίνουμε ότι είναι κάτι σοβαρό, αμέσως θα πρέπει να απευθυνθούμε στον σύλλογο διδασκόντων του εκάστοτε σχολείου. Τα παιδιά δεν έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα της συναισθηματικής ταύτισης με τους άλλους. Κατά κανόνα μιμούνται τις συμπεριφορές των ενηλίκων και αποδέχονται τις πράξεις και τις τάσεις τους ως πρότυπα της δικής τους συμπεριφοράς, μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας που βασίζεται στην παρατήρηση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε κι εμείς σαν γονείς από μόνοι μας κάποια στοιχεία που μπορεί να προκύψουν. Δηλαδή, αν δω ότι έχω ένα παιδί ενεργητικό και ξαφνικά μου παρουσιάζει απομονωτικές τάσεις ή μελαγχολία, θα πρέπει λίγο να με προβληματίσει, οπότε να μπω στο επικοινωνιακό πλαίσιο με το παιδί και να το ρωτήσω αν κάτι έχει συμβεί ή του έχει χαλάσει την διάθεση. Δυστυχώς, οι πρωτοβουλίες μη κυβερνητικών οργανώσεων ή κρατικών φορέων για το σχολικό εκφοβισμό, με τη μορφή διαφημιστικών καταχωρήσεων ή σποτ με επώνυμους πρωταγωνιστές, καθώς επίσης οι μερίδες στα τηλεοπτικά αφιερώματα, δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο. Καθένας από εμάς οφείλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια
ξεκινώντας από το σπίτι του. Ας έχουμε διαρκώς κατά νου ότι ζούμε σε ένα κόσμο αυξανόμενης επιθετικότητας. Ολοκληρώνεται το σχολικό μπαζάρ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ένα μπαζάρ που γίνεται από το χαμόγελο του παιδιού και στόχο έχει την ενίσχυση των δομών του. Ολοκληρώνεται απόψε το σχολικό μπαζάρ που διοργάνωσε το χαμόγελο του παιδιού στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας με σχολικά είδη, με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περίοδου. Βρισκόμαστε εδώ στην Καλαμάτα, στην κεντρική πλατεία, με το σχολικό μας μπαζάρι αυτή τη φορά. Στο σχολικό μας μπαζάρι θα βρει κανείς διάφορα σχολικά είδη αλλά και είδη του οργανισμού. Έχουμε μεγάλη γκάμα από τετράδια, πολύχρωμα, μπογιές, τυλούς, μαρκαδόρους, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάποιος. Και τα είδη του οργανισμού, κούπες, ποτήρια και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζετε πολύ καλά. Θα είμαστε εδώ σήμερα μέχρι τις 9. Η ανταπόκριση από γονείς και μαθητές είναι μεγάλη, με τα έσοδα να διατίθεται στα παιδιά που φιλοξενούνται στις συγκεκριμένες δομές. Όλα τα έσοδα από το παζάρι, από το σχολικό μας παζάρι διατίθονται για τα παιδιά που ζουν στα σπίτια του οργανισμού και για να καλυφθούν οι δικές τους ανάγκες, γιατί κάθε σχολική χρονιά φέρνει πολλές ανάγκες στα παιδιά, το ίδιο και για τα δικά μας τα παιδιά που ζουν στα σπίτια. Περιμένουμε όλους τους δημότες της Καλαμάτας για μία ακόμα φορά, όπως κάνουν πάντα, να στηρίξουν το χαμόγελο, γιατί η βοήθειά τους είναι πολύτιμη. Αντίστροφη μέτρηση για το 11ο Διεθνές Σύρκο Ιπποκάρτ Πάτρας, το γνωστό σε όλους ΠΙΚ. Η όλη διοργάνωση συνεχίζει δυναμική, ενισχύοντας την εξωστρεφία της περιοχής και αποτελώντας οδηγό για αντίστοιχες δράσεις και event που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κάθε πόλη. Τέρμα ταγκάς για το Σαββατοκύριακο. Το Διεθνές Σύρκο Ιπποκάρτ Πάτρας επιστρέφει. Την επόμενη 20η αιτία θα δούμε πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν και να γίνονται. Η Πάτρα δείχνει το δρόμο, το ΠΙΚ δείχνει το δρόμο για εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, θεματικές. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι μία από αυτές. Σαν περιφέρεια είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις που θα μπορέσουν να μακρύνουν αυτό το χρονικό διάστημα, να μην είναι δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο μόνο για την πόλη μας, να είναι περισσότερο. Αν θέλετε να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και στις άλλες πόλεις της περιφέρειας, υπάρχουν κάποιες ιδέες, στο Αγρίνιο, στον Πύργο, γιατί όχι, να υπάρχουν κάποιοι προκριματικοί. Συζήταγα πριν με το φίλο τον Γιώργο τον Τελώνη που γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Να μπορέσουμε δηλαδή αυτές τις ιδέες να τις υλοποιήσουμε και εδώ είναι η περιφέρεια να στηρίξει οικονομικά, θεσμικά, ό,τι χρειάζεται. Το ΠΙΚ έχει κλείσει ένα κύκλο 10 χρόνων που μέσα αυτά τα χρόνια ήταν τα χρόνια της οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι πιστέψαμε σε αυτή την ιδέα. Πιστέψαμε ότι θα Πάτρα, γιατί όταν θες να ξεχωρίσεις πρέπει να έχεις καινοτομία σκέψου, να έχεις μια ιδέα που θα πρωτοπορήσεις, θα έχεις διαφορετικότητα από ό,τι κάνουν κάποιοι άλλοι. Και εμείς λοιπόν πιστέψαμε σε μια καινοτόμα δράση, μια σύγχρονη και μοναδική δραστηριότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σε αυτά τα 10 χρόνια λοιπόν κάποιοι άνθρωποι δουλέψαμε για να γίνει αυτό που είναι το ΠΙΚ, ένα πράγμα το οποίο στην Πάτρα πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε κάτι μοναδικό. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το 11ο ΠΙΚ Πάτρας που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την προσέλκυση θεματικού τουρισμού. Πρέπει να δημιουργήσουμε, δεν είμαστε μια τουριστική περιοχή η Αχαΐα, και πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοια μεγάλα event κάθε μήνα, διαφορετικά, διαφορετικές θεματολογίες, ώστε να προσελκύσουμε θεματικό τουρισμό. Σαν λουξ να μιλήσω τώρα, γιατί είμαστε χορηγοί όλα αυτά τα χρόνια, θέλοντας στον τόπο που υπάρχουμε, που είναι η έδρα της εταιρείας μας, που δεν έχουμε αντρωθεί, να στηρίζουμε και να μεγαλώνουμε την περιοχή μας και να προβάλλουμε την περιοχή μας και τις δραστηριότητες της, ό,τι θετικό υπάρχει, ό,τι καλό υπάρχει. Μια σειρά από δημιουργικές πρωτοβουλίες τώρα λαμβάνει ο συνδυασμός Καλαμάτα Τόπο Ζωής. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει αύριο στο Δημοτικό Πάρκο στο Αεροδρόμιο ανοιχτή εκδήλωση με θέμα φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασία. Σε μια δημιουργική παρέμβαση στα δρόμενα της πόλης προχωρά ο συνδυασμός Καλαμάτα Τόπο Ζωής. Για τη συνάντηση που έχουμε προγραμματίσει στο πάρκο του ΟΣΕ το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 έναντι του αναψυκτηρίου.
Είναι καλό να είμαστε όλοι. Η ενημέρωση, η ενημερωτική συνάντηση έχει τίτλο «Φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασία». Είναι η αρχή μιας σειράς ημερίδων που θα κάνουμε, επιστημονικών ημερίδων που θα κάνουμε, και θα είναι ο τρόπος παρέμβασης της Καλαμάτας τόπος ζωής στα δρόμενα της πόλης. Στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων το Σάββατο το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή εκδήλωση με διακεκριμένους ομιλητές. Στο επίκεντρό της θα είναι οι φυσικές καταστροφές και τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Έχουμε καλέσει δύο διακεκριμένους επιστήμονες. Το Γεράσιμο του Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για το Τσουνάμι στην UNESCO. Έχει δίκευση στη γεωφυσική και στη σεισμολογία. Είναι δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας μιλήσει για το σεισμό. Και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, με την πολιτική προστασία ειδικά. Δηλαδή, σαν αντικείμενο πια, πέρα από το φαινόμενο του σεισμού δηλαδή. Και ο δεύτερος είναι ο Γιάννης Κουκουβέλας. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Διδάσκει γεωλογία σεισμών, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, γεωδυναμική κλπ. Έτσι. Με το παρελθόν αποτελεί παράδειγμα, στόχος είναι η καλύτερη δυνατή οργάνωση και προς την κατεύθυνση αυτή και όλη η εκδήλωση. Είναι Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο έχουμε δύο δυστυχώς αρνητικές επαιτίους, αυτή του σεισμού του 86 και της πλημμύρας του 2016. Και η πολιτική προστασία διεθνώς της σύγχρονης πόλης έχει τέσσερις πλέον απειλές, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της δηλαδή απέναντι σε τέσσερις στόχους: την πλημμύρα, το σεισμό, τη φωτιά και την κατολίσθηση. Δυστυχώς από το 86 που σημειώθηκε ο μεγάλος σεισμός της πόλης μας, έχουμε περάσει και τις τέσσερις αυτές απειλές. Το 86 του σεισμού, το 2007 τις πυρκαγιές, τις μεγάλες, τις γνωστές όλης της Ελλάδας, σχεδόν όλης της Ελλάδας, το 16 τις πλημμύρες, το πλημμυρικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε στην πόλη, και βεβαίως τελευταία τις κατολισθήσεις του Ταϊγέτου. Άρα είμαστε μια πόλη που συζητάμε πάρα πολύ τον τρόπο που με τα καταστροφικά προσπαθούμε να οργανώσουμε την πόλη, έτσι ώστε οι κάτοικοι να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ τις δύσκολες κατάστασεις στην οποία σίγουρα θα βρεθούν και θα ξαναβρεθούν την επόμενη 30ετία. Η άποψη της Καλαμάτας τόπος ζωής είναι ότι δεν αρκεί μόνο να μιλάμε για τις επαιτίους και να αποτείουμε, ας πούμε, να δίνουμε ένα φοροτιμήστη και μνήμη στα νεότερα παιδιά που δεν ξέρουν και τα γεγονότα. Αντίθετα, σήμερα μιλάμε για τον τρόπο που οργανωνόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τα πεπραγμένα των προηγούμενων αυτών γεγονότων. Δηλαδή, πώς προκαταστροφικά οργανώθηκε η δομή της πόλης προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον τρόπο που ο κάτοικος αντιλαμβάνεται το γεγονός και βεβαίως να ανταπεξέλθει και να συνέλθει από το γεγονός, και ίσως, και εδώ βάζω έναν αστερίσκο, ο τρόπος που θα δομηθεί αυτή η προηγούμενη οργάνωση καταφέρει να δει τα γεγονότα σαν ανάπλαση που θα επανακαθορίσουν την ταυτότητα της πόλης. Από τον κόσμο να περάσουμε φωνικές πλημμύρες σαρώνουν στην Ισπανία. Την ίδια στιγμή παιχνίδια κατά σκόπο να εξελίσσονται μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένουν για δεύτερη ημέρα τέσσερις περιοχές της Ισπανίας μετά τις φωνικές πλημμύρες που χτύπησαν τη χώρα. Οι κάτοικοι σε Αλμερία, Αλικάντε, Μούρθια και Βαλένθια πέρασαν πολύ δύσκολη νύχτα, με δεκάδες σπίτια να εκενώνονται και δυστυχώς δύο αδέρφια να χάνουν τη ζωή τους στην Καστίγια Ντελαμάντσα. Ένας ακόμη οδηγός εντοπίστηκε νεκρός εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητό του στην Αλμερία. Στην πόλη Ουριέλα καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ βροχόπτωσης, με τις αρχές να δίνουν μάχη για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Έχουμε και ενώσει με ασφάλεια τουλάχιστον 50 ανθρώπους και αντιμετωπίζουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Με τα στοιχεία που έχουμε για τα τελευταία 100 χρόνια, πρόκειται για τη μεγαλύτερη βροχόπτωση που έχει δει η πόλη τον τελευταίο αιώνα. Συνεπώς αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες πολύ απρόβλεπτες και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Οι υλικές ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά σπίτια είναι σχεδόν καταστροφικές, όπως λένε οι κάτοικοι. Διαλύθηκαν όλα. Όλα. Ξύπνησα στις 7 το πρωί και το ποτάμι είχε ξεχυλήσει. Στην πόλη Οντιγέ της Βαλένθια, η πυροσβεστική δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις για να απεγκλωβίσει ανθρώπους τόσο από τα σπίτια τους όσο και από λασπωμένους δρόμους.
Το σπίτι μας καταστράφηκε τελείως. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε ένα πράγμα. Το νερό ξεχυνόταν στους δρόμους και κάποια στιγμή έφτασε μέχρι τη μέση μας. Στη Μούρθια τα σχολεία έμειναν κλειστά μετά και τις προβλέψεις για νέες καταιγίδες. Το Ισραήλ δεν εγκατέστησε ποτέ φορητό σύστημα υποκλοπής επικοινωνιών γύρω από το Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, τόνισε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έχουμε ένα κανόνα. Καμία δραστηριότητα μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Καμία κατασκοπία. Και αυτό επιβάλλεται χωρίς καμία εξαίρεση. Πρόκειται για ένα κατασκευασμένο γεγονός. Σύμφωνα με όσα διέρευσαν, οι Ισραηλινοί είχαν εγκαταστήσει σύστημα υποκλοπών τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων SMS στην Αμερικανική πρωτεύουσα το 2017. Το FBI μάλιστα εντόπισε ίδιες συσκευές σε Ισραηλινούς κατασκόπους. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μας κατασκοπεύουν οι Ισραηλινοί. Το βρίσκω δύσκολο να το πιστέψω. Η σχέση μου με το Ισραήλ είναι εξαιρετική. Κοιτάξτε τι γίνεται στα επίπεδα του Γκολάν αλλά και την Ιερουσαλήμ, στην οποία μεταφέρθηκε η πρεσβεία μας. Την ίδια ώρα τεταμένη είναι η κατάσταση στη Ραμάλα μετά τις εξαγγελίες του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για προσάρτηση της δικής όχθης. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.